Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και πάλι παρέα στην συχνότητα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, NSTV Live, εδώ στην Ανία Σμύρνη, στο στούντιό μας. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, σε αυτήν την εκπομπή πρώτος σκόρερ, πρώτη εκπομπή για την φετινή σεζόν. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, εύχομαι το ξεκίνημα αυτής της σεζόν να σας βρίσκει όσο πιο καλά γίνεται, έστω και μέσα σε αυτές τις μέρες που κυριαρχεί η αλήθεια είναι η θλίψη και η μαυρίλα με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην χώρα μας και κυρίως με τις καταστροφές που προκάλεσε η φωνική κακοκαιρία, κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας, φωνική κακοκαιρία γιατί δυστυχώς υπήρχαν και νεκροί. Και ο αριθμός δεν ξέρουμε και αν θα αυξηθεί και άλλο τις επόμενες ημέρες. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε όπως πάντα για αθλητισμό, για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ξαναλέω στην πρώτη μας συνάντηση για αυτή την χρονιά. Έχουμε να τα πούμε σχεδόν δύο μήνες και κάτι παραπάνω. Τέλη Ιουνίου ήταν η τελευταία μας εκπομπή. Σεζόν λοιπόν 2023-2024 και τα ξαναλέμε και πάλι από αυτή την ίδια συχνότητα, ίδια μέρα, ίδια ώρα όπως και πέρσι, Δευτέρα 9 με 10, ξεκίνημα της εβδομάδας. Κατά κύριο λόγο θα συζητάμε κάθε Δευτέρα για τα όσα είδαμε στην αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου και για τα όσα έρχονται μέσα στην κάθε εβδομάδα. Ποδοσφαιρικά θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, σε όλα τα αθλήματα βέβαια, αλλά ξεκινάμε το ποδόσφαιρο γιατί θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή σεζόν με τέσσερις ομάδες από τις πέντε που ξεκινήσαμε στα προκριματικά να βρίσκονται σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτό. Επομένως θα έχουμε τις περισσότερες εβδομάδες πάρα πολύ μεγάλη δράση και ελληνικό ενδιαφέρον στα ευρωπαϊκά κύπελα, σε Europa League και Conference League. Θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή. Έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στο καλοκαίρι, αλλά εμείς θα τα πιάσουμε με τσιρά και θα ξεκινήσουμε για τα πιο πρόσφατα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που έδωσε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια τις προηγούμενες ημέρες στον όμιλό της για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια Οκτώβριο μήνα επίσης. Για να δούμε εάν θα βρεθούμε στα τελικά του Euro μέσω του προκριματικού μας ομίλου ή αν θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League. Θα μιλήσουμε για Mundo Basket, γιατί μπασκετικά αυτό ήταν που μόνο πόλησε το ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες, με τον θρίαμβο των Γερμανών, του γερμανικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα συμπληρώσω, στη διοργάνωση της Ασίας, της Ινδονησίας και των Φιλιππινών. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, γιατί πριν από μια εβδομάδα είχαμε την κλήρωση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν αντιπάλους στους ομίλους μετά από ένα καλοκαίρι πολύ γεμάτο όσον αφορά την προκριματική φάση και πολύ επιτυχημένο για τις ομάδες μας. Θα μπορούσαμε σίγουρα και καλύτερα, γιατί ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προσπάθησαν να μπουν και στους ομίλους του Champions League χωρίς να τα καταφέρουν. Αλλά και μόνο που για τα δεδομένα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια δεν κάνουμε καλές πορείες στην Ευρώπη και μόνο που βάλαμε τέσσερις ομάδες ευρωπαϊκούς ομίλους και θα έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ καλή συγκομιδή στο τέλος της σεζόν. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και θα μιλήσουμε και για μεταγραφές κυρίως των ελληνικών ομάδων και αν δεν προλάβουμε για μεταγραφές εξωτερικού στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, κυρίως των ελληνικών ομάδων και των τεσσάρων κορυφαίων ελληνικών ομάδων, των ομάδων δηλαδή που συμμετέχουν και στα ευρωπαϊκά κύπελα, γιατί ήταν και ένα γεμάτο καλοκαίρι μεταγραφικά και νομίζω μετά από καιρό οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες γέμισαν τα ρόστερ και έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες μεταγραφές για τις οποίες έχουμε να πούμε πολλά. Γεμάτη εκπομπή μας λοιπόν αυτή η πρώτη της νέας χρονιάς όπως καταλαβαίνετε. Εδώ παρέα την επόμενη ώρα να τα συζητήσουμε όλα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Euro. Η εθνική, η οποία έδινε σε αυτό το πακέτο παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς εκτός έδρας με την Ολλανδία και ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι με το Γιβραλτάρ εντός έδρας. Με την Ολλανδία δυστυχώς πήραμε κάτω από τη βάση. Ήταν ίσως η χειρότερη εμφάνιση της εθνικής ομάδας επί Γκουστάβο Πογιέτ επί των ημερών δηλαδή του Ουρουγανού προπονητή. Μια εθνική ομάδα η οποία δεν κατάφερε να δείξει κάτι στον αγωνιστικό χώρο, δεν κατάφερε να γίνει ανταγωνιστική απέναντι στους έτσι κι αλλιώς ποιοτικούς Οράνιε. Μπορεί να μην έχουν τις προσωπικότητες άλλων ετών, μπορεί να μην ξεκίνησαν κι αυτοί καλά τον προκριματικό γύρο. Θυμίζω ότι δέχτηκαν 4 γκολ από τους Γάλλους στο Παρίσι και, αν δεν κάνω λάθος, τα 3 πρώτα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην αρχή του παιχνιδιού. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την Ελλάδα και αυτό το έδειξαν στο χορτάρι. Και μάλιστα το τελικό 3-0 ήρθε και από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Ντερούν, του Χάκπο και του Βέχορστ, όλα από assist του φοβερού Ντούμφρις, του δεξιού fullback της Σίντερ και της Εθνικής Ολλανδίας. Το θέμα βέβαια δεν είναι τι θα έκαναν οι Ολλανδοί, το ξέραμε ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα. Το θέμα είναι τι έκανε η Εθνική μας και η Εθνική μας δεν μπόρεσε, ξαναλέω, να δείξει κάτι στο χορτάρι, δεν την ένιωσε καθόλου η Εθνική Ολλανδίας. Γενικότερα, πριν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια της Εθνικής, είχε γίνει πολλή συζήτηση για τις κλήσεις του Γκουστάβο Πογιέτ, ή μάλλον για τις μη κλήσεις του Γκουστάβο Πογιέτ, για το γεγονός ότι ο Ρουγανός εκλέκτορας άφησε εκτός παίχτες που έχουν χρόνο συμμετοχής και είναι και φορμαρισμένοι αρκετά, όπως οι νεαροί ο Κωνσταντέλιας και ο Βαγιανίδης, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Βαγιανίδης και ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Όπως ο Αλεξανδρόπουλος που είχε χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό, κλήθηκε στη συνέχεια όταν προέκυψε τραυματισμός. Και φυσικά υπάρχει και το πολύ μεγάλο θέμα του Κώστα Φορτούνη, το οποίο έληξε μια και καλή, το έληξε μόνος του ο Έλληνας άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε πως σταματάει από την εθνική ομάδα γιατί για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν βρισκόταν μέσα στις κλήσεις του Γκουστάβο Πογιέτ. Αυτή είναι η πιο ανεξήγητη απόφαση του Ουρουγουανού τεχνικού. Ο, κατά γενική ομολογία, ποιοτικότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής να μην βρίσκεται στις κλήσεις για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι δεν μπορούν να βρουν απάντηση σε αυτό και μια φυσιολογική απάντηση δεν έχει δώσει και ο ίδιος ο Γκουστάβο Πογιέτ. Όπως και να έχει, αυτός είναι ο προπονητής, αυτός κάνει τις επιλογές. Με αυτούς τους παίχτες που έχει επιλέξει θα πορευθεί, αλλά θα πρέπει να φανερώσει και αποτελέσματα ο Πογιέτ στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να στείλει την Ελλάδα στο Euro, είτε μέσω των προκριματικών, είτε μέσω του Nations League. Γιατί για αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας τον επέλεξαν, για αυτόν τον λόγο τον προσέλαβαν, για να πάει η Εθνική ένα βήμα παραπέρα. Δεν αρκεί πλέον στην Εθνική, η οποία είναι πάνω από... η οποία είναι το 24 συμπληρώνει 10 χρόνια μακριά από μεγάλα ραντεβού. Δεν αρκεί πλέον στην Εθνική να μείνει με την προσπάθεια. Θα πρέπει να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπει αυτή τη φορά στα τελικά του Euro. Κάτω από τη βάση λοιπόν ο βαθμός μας κόντρα στην Ολλανδία. Ήταν με 3-0 και ήταν μια κακιά ήττα και για το γεγονός ότι ήταν μεγάλη σε έκταση και σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τους Ολλανδούς. Λογικά δεν θα έχουμε το πάνω χέρι, θα πρέπει να νικήσουμε με 4 γκολ διαφορά στην ΟΠΑ Παρίνα, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά, γιατί η κυριότερη αντίπαλος της Ελλάδας σε αυτό το προγραμματικό όμιλο είναι η Ολλανδία. Οι Γάλλοι έχουν ήδη αποσπαστεί, έχουν ήδη ξεφύγει, έχουν το απόλυτο. Με τους Ολλανδούς θα παλέψουμε για την πρόκριση, αλλά αυτό το 3-0 με το οποίο χάσαμε στο Philips Stadion του Eindhoven το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, μπορεί να αποδειχθεί, θα δούμε βέβαια στο τέλος του να γίνει σούμα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και καταδικαστικό για την Εθνική, γιατί μην ξεχνάμε πως οι Ολλανδοί έχουν και μάτς λιγότερο, έτσι. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε μεν ισόβαθμοι με τους Οράνιε, υστερούμε βέβαια στην ισοβαθμία, αλλά οι Ολλανδοί έχουν και το μαξιλαράκι του ενός μάτς παραπάνω. Και το καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστούμε γκέλα της Ολλανδίας στα επόμενα παιχνίδια και φυσικά να τους νικήσουμε στο μεταξύ μας παιχνίδι, που είναι τον Οκτώβριο που μας έρχεται.
Η Εθνική πάντως έβγαλε αντίδραση χθες το βράδυ κόντρα στο αδύναμο βέβαια Γιβραλτάρ. Ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο δυναμικότητας. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν προσφέρει συμπεράσματα, αλλά το ζητούμενο ήταν η νίκη για την Εθνική. Το ζητούμενο ήταν να βγει η αντίδραση και η αντίδραση αυτή βγήκε και μάλιστα η νίκη ήρθε και με ένα μεγάλο σε έκταση σκορ. Και αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα πως για πρώτη φορά μετά το 2007 νικήσαμε με 5 γκολ διαφορά έναν αντίπαλο. Και τότε ήταν πάλι παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro του 2008 τότε και ήταν ένα 5-0 κόντρα στη Μάλτα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ένα γκολ ο Πέλκας, δύο γκολ ο Μαυροπάνος και δύο γκολ ο Μασούρας, ο οποίος είναι αρκετά φορμαρισμένος φέτος, έχει ξεκινήσει αρκετά καυτό στη σεζόν και έχει πολύ στενή επαφή με τα δίχτυα και με τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Αυτή ήταν η σκόρερ για την εθνική ομάδα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως υπήρξε μια τεράστια γκάφα από πλευράς ελληνικής ομοσπονδίας και αυτό γιατί, όπως γνωρίζαμε μέχρι χθες, δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι παίκτες όπως ο Κουρμπέλης, ο Σιώπης, αλλά και ο Μάνταλος και ο Τσιμίκας, τέσσερις παίκτες για την εθνική ομάδα, δεν αγωνίστηκαν βέβαια κόντρα στο Γιβραλτάρ, γιατί όπως πίστευαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας είχαν συμπληρώσει κάρτες. Όμως σήμερα έγινε γνωστό πως στην προκριματική φάση δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι αν έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες και όχι δύο που είχαν συμπληρώσει οι παίκτες αυτοί. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να μην αγωνιστούν στο παιχνίδι με το Γιβραλτάρ εχθές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό σφάλμα από την ΕΠΟ, από την Ελληνική Ομοσπονδία. Και αυτό γιατί, εάν χρησιμοποιηθούν τώρα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι της Εθνικής, που είναι στις 13 Οκτώβρη με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι και αυτό, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι από αυτούς να συμπληρώσουν εκεί τις τρεις κίτρινες κάρτες και να μην τους έχουμε διαθέσιμους στο παιχνίδι τελικό με την Ολλανδία στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σίγουρα είναι ένα ερασιτεχνικό λάθος αυτό που έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Όπως και να έχει, κρατάμε την νίκη επί του Γιβραλτάρ, κρατάμε ότι πήγαμε στους 9 βαθμούς και συνεχίζουμε να είμαστε ισόβαθμοι με τους Ολλανδούς. Εάν περιμέναμε γκέλες των Ολλανδών στα επόμενα παιχνίδια, μια καλή ευκαιρία να κάνουν την πρώτη ήταν στο παιχνίδι του στο Δουβλίνο, γιατί η Ιρλανδία μπορεί να μην είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να σε δυσκολέψει, ειδικά μέσα στην έδρα της. Και ξεκίνησε να δυσκολεύει, η αλήθεια είναι, τους Οράνιε. Μπήκε δυνατά, προηγήθηκε με πέναλτι στο 4-1-0. Αλλά οι Ολλανδοί έδειξαν χαρακτήρα και το γύρισαν το παιχνίδι. Με πέναλτι εύστοχο του Χάκπο στο 19 και με γκολ του Βέχορστ στο 56 βγήκαν νικητές με 1-2. Δείχνουν να συνέρχονται από το μουδιασμένο ξεκίνημά τους στον όμιλο, τον προκριματικό μετά το Μουντιάλ. Δείχνουν να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στη χειρότερη περίοδο για την εθνική μας ομάδα. Πλέον όλα παίζονται τον Οκτώβριο. Η εθνική έχει δύο κολλητά παιχνίδια, 13 Οκτωβρίου όπως είπαμε με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα που οι Ολλανδοί υποδέχονται τους Γάλλους και εδώ μπορεί να αποδειχθεί το σημείο κλειδί για τον όμιλο αυτόν. Εάν νικήσουμε την Ιρλανδία στο Δουβλίνο και οι Ολλανδοί χάσουν για παράδειγμα από τους Γάλλους, που είναι ένα επίπεδο πιο πάνω εννοείται σε αυτόν τον όμιλο, τότε πάμε στο συν 3 από τους Ολλανδούς, με την υποσημείωση βέβαια πως οι Ολλανδοί έχουν παιχνίδι παραπάνω και θα τα παίξουμε όλα για όλα στον τελικό της ΟΠΑΠ Αρίνα 16 Οκτωβρίου με την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν. Το καλό, ξαναλέω, για την εθνική είναι ότι έχει και ένα ακόμα μαξιλαράκι, έχει και μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στο Euro σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει μέσω του προγραμματικού ομίλου. Και η δεύτερη ευκαιρία αυτή ονομάζεται Nations League. Θυμίζω ότι έχουμε βγει πρώτοι στον όμιλό μας στην τρίτη κατηγορία, στο Nations League. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία μέσω ενός Final Four να μπορέσουμε να πάρουμε εισιτήριο για τα γήπεδα της Γερμανίας το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να πάρουμε δύο νίκες στην ημιτελική φάση του Final Four αυτού και στην τελική φάση του Final Four. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιες ομάδες είναι αντίπαλοι. Υπήρχε περίπτωση να έχουμε ως μεγάλο αντίπαλό μας την Τουρκία, εάν δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσω της προκριματικής φάσης. Βέβαια, οι Τούρκοι είναι μέσα στο παιχνίδι της εξασφάλισης εισιτηρίου μέσω της προκριματικής φάσης. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ασθενέστερους αντίπαλους στο δρόμο για το Euro μέσω του Nations League. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο
Οκτώβριο και Νοέμβριο, όταν θα πλησιάζει προς τη λήξη της προγραμματική φάση. Είναι πάντως θετικό για την Εθνική το ότι δεν τελειώνουν τα πάντα με τον προγραμματικό αυτό όμιλο και Τρίτη να βγούμε και κάτω από τους Ολλανδούς τελικά να τερματίσουμε. Θα έχουμε μια ακόμα ευκαιρία στο Final Four Nations League τον ερχόμενο Μάρτιο για να μπούμε σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και την παρουσία μας ως τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου το 2014 στην Βραζιλία. Των προκριματικών του Euro, μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν ένα-δυο στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε αυτή τη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Καταρχάς, μπορούμε να κρατήσουμε την φοβερή παράσταση που έδωσαν οι Ισπανοί μέσα στην Γεωργία, αυτό το 1-7 με το οποίο επικράτησαν. Πολύ μεγάλη έκταση νίκη, παρά το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς ήταν φαβοροί οι Ισπανοί, που έχουν να μας παρουσιάσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα φουρνιά. Δεν τα κατάφεραν στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, έμειναν έξω από το Μαρόκο, που ήταν η έκπληξη της οργάνωσης, αλλά νομίζω πως θα μας απασχολήσουν ευχάριστα στο Euro. Και μάλιστα το 7ο γκολ το βάζει ο Λαμίν Γιαμάλ, το νέο αστεράκι της Μπαρτσελόνα, που ήδη από πέρσι κιόλας, αλλά και πολύ περισσότερο φέτος, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των Blaugrana. Και πρέπει να πούμε πως με αυτό το γκολ έγινε ο νεότερος σε ηλικία παίχτης, 16 χρονών είναι μόλις το παιδί αυτό, έγινε ο νεότερος σε ηλικία παίχτης που σκοράρει με το εθνόσημο, με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, αφού λίγα λεπτά νωρίτερα είχε γίνει και ο νεότερος παίχτης που παίρνει μέρος σε παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ανδρών της Ισπανίας. Διπλό ρεκόρ στο ίδιο παιχνίδι, σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι για αυτόν, κόντρα στη Γεωργία για τον Λαμίν Γιαμάλ, τον παίχτη της Μπαρτσελόνα. Εντύπωση έκαναν επίσης και οι γκέλες της Αγγλίας και της Ιταλίας. Οι Άγγλοι έμειναν στο 1-1 με τους Ουκρανούς στην Πολωνία και οι Ιταλοί στα Σκόπια ήρθαν και αυτοί επίσης ισόπαλοι 1-1. Γενικά οι Ιταλοί βρίσκονται και αυτοί σε μια περίεργη κατάσταση. Απόντες από τα δύο τελευταία Μουντιάλ, το 18 και το 22, ενδιάμεσα πήρανε το Euro το 21. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς πως έχουν αρχίσει ιδανικά και αυτή την προγραμματική φάση του Euro, με νέο προπονητή, τον Λουτσιάνο Σπαλέτη, που πήρε πρωτάθλημα με την Νάπολη πέρσι, και βοηθό του τον εμβληματικό Τζιάν Λουίτζι Μπουφόν. Δεν ξεκίνησε καλά η νέα εποχή αυτή για τους Ιταλούς. Μπορούν όμως βέβαια να γυρίσουν την κατάσταση. Στο Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, που είχε μια συγκλονιστική εξέλιξη 2-1 με γκολ μπάζερ μπίτερ του Γιόβετιτς, είχαμε αυτό ακριβώς πρωταγωνιστές, δύο παίχτες που θα τους θαυμάσουμε στα ελληνικά γήπεδα. Προσεχώς. Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν τον Ντεσπότοφ, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ για την Βουλγαρία, ο οποίος έχασε πέναλτι. Θετικός πρωταγωνιστής, αν μη τι άλλο, ήταν ο Στέφαν Γιόβετιτς, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Ολυμπιακού, ο οποίος το 96 σκόραρε για ένα Μαυροβούνιο που έπαιζε από το 59 με παίχτη λιγότερο κοντά στους Βούλγαρους και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Ο Γιόβετιτς, όπως και ο Σάβιτς, ο αρχηγός που επίσης σκόρασε αυτό το παιχνίδι, δύο παίχτες εμβληματικοί για την εθνική ομάδα Μαυροβουνίου, που δεν μετρά και πολλά χρόνια ύπαρξης, ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ενωμένο το Μαυροβούνιο με την Σερβία. Και βλέπουμε μέχρι στιγμής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι, πως κάποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη εξασφαλισμένη συμμετοχή τους στο Euro. Η Ιταλία, για παράδειγμα, που χρωστάνε ακόμη παιχνίδια, είναι στην τρίτη θέση με μόλις 4 βαθμούς, τρίτη θέση του ομίλου τους, ένα όμιλο που έχει επίσης Αγγλία και Ουκρανία.
Οι Ισπανοί μπορεί να έβαλαν 7 στη Γεωργία, αλλά μην ξεχνάμε πως είχαν ξεκινήσει με μια ήττα από τους Σκοτσέζους. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι έχουν το απόλυτο στον όμιλο. Επομένως, θα χρειαστεί, και οι Ισπανοί βέβαια έχουν λιγότερα παιχνίδια, θα χρειαστεί όμως να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για την πρωτιά ή για μια από τις δύο πρώτες θέσεις. Υπάρχει και η Νορβηγία σε αυτόν τον όμιλο, θυμίζω. Είναι ένας πολύ αμφίροπος όμιλος, ο όμιλος της Κροατίας, της Τουρκίας, της Αρμενίας, της Ουαλίας και της Λετωνίας. Κροάτες και Τούρκοι έχουν ένα προβάδισμα, έχουν 10 βαθμούς. Η Αρμένοι είναι μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το προκριματικό γύρο. Έχουν ήδη 7 βαθμούς και απέσπασαν και ισοπαλία μέσα στην Τουρκία και οι Ουαλοί θα δώσουν τη δικιά τους μάχη. Θετική ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής και η Αλβανία, που είναι πρώτη στον όμιλό της, έναν όμιλο που δεν υπάρχει το μεγάλο όνομα. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το μεγάλο όνομα, η Αλβανία είναι πρώτη με 10 βαθμούς. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το μεγάλο όνομα, όλοι περίμεναν πως η Πολωνία θα έχει σχετικά εύκολο έργο. Η Πολωνία του Φερνάντο Σάντος, όμως έχει ξεκινήσει με 3 ήττες στα πρώτα 5 μάτς. Και γι' αυτό τρίζει η καρέκλα του Φερνάντο Σάντος. Ήταν για χρόνια στην Εθνική Πορτογαλία, στην Εθνική μας ομάδα και πλέον στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Πολωνίας. Και μάλιστα υπήρχαν και δημοσιεύματα που τον θέλουν. Ένα βήμα από την πόρτα της εξόδου, πολύ νωρίς κιόλας, από την Εθνική Πολωνία, σε ένας γάμος που δεν έχει πάει καλά μέχρι στιγμής για τους Πολωνούς. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για την προκριματική φάση του Euro. Πολλά περισσότερα θα έχουμε να πούμε τον Οκτώβριο, που θα έχει ξεκαθαρίσει ακόμη πιο πολύ το τοπίο, και φυσικά τον Νοέμβριο, όπου θα γνωρίζουμε τις ομάδες που έχουν περάσει απευθείας στα τελικά του Euro της Γερμανίας και θα γνωρίζουμε και πώς θα έχει διαμορφωθεί το τοπίο και μέσω του Nations League για τα 4 έξτρα εισιτήρια που δίνουν συμμετοχή στο Euro που έρχεται το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στις ομάδες μας, στις ελληνικές ομάδες, και θα πάμε να κινηθούμε λίγο σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για την κλήρωση που είχαμε την περασμένη Παρασκευή, τους αντιπάλους που έτυχαν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο Europa League και σε ΠΑΟΚ στο Conference League. Καταρχάς, να πούμε πως έχουμε πολλά χρόνια να ζήσουμε ταυτόχρονη παρουσία τόσων πολλών ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκά κύπελα. Θυμίζω τη χρυσή εποχή 2003-2004 για το ελληνικό ποδόσφαιρο, λίγους μήνες πριν πάρουμε και το Euro, ότι είχαμε τρεις ομάδες στους ομίλους του Champions League. Φέτος
φτάσαμε, με συγχωρείτε, κοντά στο να έχουμε δύο ομάδες σε ομίλους του Champions League και αυτό θα ήταν με βάση τα τωρινά δεδομένα τεράστιος άθλος για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αρκεί να αναφέρω πως τελευταία φορά που βάλαμε δύο ομάδες σε ομίλους του Champions League ήταν, αν δεν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος, στη σεζόν 2006-2007. Έχουν περάσει 17 χρόνια δηλαδή από τότε. Τότε που είχε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είχαν πάρει μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Φτάσαμε κοντά στο να βάλουμε και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στους ομίλους. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια, τρομερή προσπάθεια στα προκριματικά του Champions League. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Νύπρο και καπάρωσε ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ομίλους, ό,τι και να γινότανε. Προκρίθηκε σε βάρος της Μαρσέη μια πρόκριση άθλος μέσα στο Βελοντρόμ με εκείνο το εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στις καθυστερήσεις και την πρόκριση συνέχεια στα πέναλτι. Και πάλεψε κόντρα στην Μπράγκα χωρίς να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Έχασε με 2-1 στην Πορτογαλία και έχασε με 1-0 στο ΆΚΑ, κατάμεσο στο ΆΚΑ, το οποίο έζησε άλλες εποχές πιο λαμπερές για το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Στήχησε στον Παναθηναϊκό, στήχησαν οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχασε σε αυτό τον επαναληπτικό με την Μπράγκα, όπως στήχησε και στην ΑΕΚ, το ότι δεν ήταν αρκετά συγκεντρωμένη, ότι μπορούμε να πούμε γενικότερα πως μιλάω για το revanche της ΑΕΚ με την Adverb στην ΟΠΑΠ Αρίνα, μπορούμε να πούμε γενικότερα ότι έπνιξε το άγχος στις δύο αυτές ομάδες που είχαν τις revanche στην έδρα τους, κλήθηκαν να ανατρέψουν αποτελέσματα. Η ΑΕΚ είχε χάσει με 1-0 στο Βέλγιο από την ομάδα της Ανβέρσας. Ήταν πολύ μεγάλο το διακύβευμα, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την τόσο μεγάλη πίεση όπως αποδείχθηκε. Η ΑΕΚ, η οποία το δυστυχώς επεισοδιακό ζευγάρι με την Αμό Ζάγκρεμπ, γιατί θυμίζω ότι είχαμε και εκείνο το γεγονός με τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ από τους οργανωμένους της Δυνάμο Ζάγκρεμπ, παραμονές του πρώτου αγώνα που οδήγησε στην αναβολή του πρώτου παιχνίδι στον Παπαρίνα, η ΑΕΚ πήρε μια επική πρόκριση στον προκριματικό κόντρα στη Δυνάμο, με εκείνα τα γκολ στις καθυστερήσεις που έφεραν το 2-2 στον επαναληπτικό και έδωσαν το εισιτήριο για τα play-off του Champions League, αλλά δεν ήταν ανάλογη συνέχεια κόντρα στην Adverb. Έτσι είναι το Champions League, είναι πολύ δύσκολη η προκριματική γύρη. Αλλά η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Είναι στους ομίλους του Europa League. Πολύ μεγάλο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Να αναλογιστεί κανείς ότι και οι δύο αυτές ομάδες είναι μακριά από τις καλές ευρωπαϊκές πορείες τα τελευταία χρόνια. Στους ομίλους του Europa League είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκλεισε την Genk με επεισοδιακό τρόπο και με πολύ εύκολο τρόπο την Τσουκαρίτσκι σε τρίτο προκριματικό και play-off Europa League αντίστοιχα. Και σε ευρωπαϊκό όμιλο είναι και ο ΠΑΟΚ, και αυτός έκανε τις δικές του υπερβάσεις, καθώς πέρασε τρεις προκριματικούς γύρους στο Conference League, την Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ, την Χάιντουκ Σπλίτ και την σκοτσέζικη Χάρτς. Επομένως, έχουμε μπροστά μας 6-6-12 και 6-18 και 6-24 παιχνίδια ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκούς ομίλους μέχρι το Δεκέμβριο. Και κάποιες από τις ομάδες μας έχουν και ρεαλιστικές ελπίδες να προχωρήσουν κι άλλο, είτε στο Europa League είτε στο Conference. Η αλήθεια είναι ότι οι κληρώσεις έχουν το δικό τους μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί και το Europa League, για παράδειγμα, ένα μικρό Champions League είναι. Άλλωστε, γνωρίζαμε ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος σε αυτό. Υπάρχουν ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Μαρσέη, η Λίβερπουλ, η Ρώμα, η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, πολύ δυνατές ομάδες. Η πιο άτυχη της κλήρωσης, με μια πρώτη ματιά, καταρχάς να πούμε πως κανένας ούτε προκρίθηκε ούτε αποκλείστηκε από την κλήρωση. Ο καθρέφτης είναι το χορτάρι, όλα γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά με μια πρώτη ματιά και θεωρητικά πάντα μιλώντας, η πιο άτυχη της κλήρωσης είναι η ΑΕΚ, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έπεσε σε έναν όμιλο που θυμίζει περισσότερο Champions League παρά Europa League. Έχει τον Άγιαξ, η ΑΕΚ έχει και τη δική της παράδοση κόντρα στον Άγιαξ. Άλλωστε και στην πρώτη της συμμετοχή στην ιστορία της στο Champions League, τότε το 94-95, με τον Άγιαξ είχε κληρωθεί μαζί και τη Μίλαν και την Καζίνο Ζάλτσμπουργκ, και είχε παίξει με τον Άγιαξ και στην τελευταία της συμμετοχή στο Champions League το 18-19, θυμίζω. Τον Άγιαξ λοιπόν, τη Μαρσέη που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στα προγραμματικά του Champions League και την Brighton. Η Brighton είναι ομάδα η οποία δεν έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά με βάση την τωρινή αγωνιστική κατάσταση των ομάδων μπορεί να είναι και η πιο φορμαρισμένη και η πιο ποιοτική. Πριν από λίγες μέρες νίκησε με 3-0 την Newcastle
με hat-trick του Ivan Ferguson, του πιτσιρικά 18χρονου επιθετικού, και η Brighton αναδεικνύει συνεχώς παίχτες. Πούλησε τον Καϊσέδο για παράδειγμα και τον Μακάλιστερ για τρελά λεφτά σε Chelsea και Liverpool το φετινό καλοκαίρι. Τους αντικατέστησε με επίσης ικανούς παίχτες. Έκανε δικό της τον Ζωάο Πέδρο, έκανε δικό της τον Νταχούντα από την Dortmund, έκανε δικό της τον Μίλνερ, προσθέτησε εμπειρία. Είναι μια ομάδα η οποία διατήρησε και κάποιους πολύ ποιοτικούς παίχτες, όπως για παράδειγμα ο Μιτόμα, ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός. Και είναι ο ορισμός του success story για το αγγλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα χωρίς πολύ μεγάλη ιστορία, χωρίς πρώτερη εμπειρία, κατάφερε και βγήκε στο Europa League και αυτή τη στιγμή δείχνει πάρα πολύ ποιοτική και ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να πέσει για την ΑΕΚ από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Γιατί στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας βρισκόταν η Brighton, που έχει ξεκινήσει και αρκετά καλά, ξαναλέω, και στην Premier League. Η ομάδα από τον αγγλικό Νότο έχει βάλει 4 στην Luton, 4 στη Wolves. Είχε έρθει η ήττα της με 3-1 από τη West Ham ενδιάμεσα, 3 στην Newcastle, 3-1, όχι 3-0, όπως είπα πριν. Και καταλαβαίνετε ότι είναι, και μάλιστα ξεκινάει η ΑΕΚ με αντίπαλο την Brighton στην Αγγλία. Ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που μπορούσε να τύχει στην ΑΕΚ από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Να πούμε καλησπέρα στο φίλο Γιάννη που μας ακούει. Η Μαρσέη επίσης είναι και αυτή μια πολύ ποιοτική ομάδα, μια ομάδα που την είδαμε και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχει αδυναμίες, ακόμη δεν. Η εντύπωση που υπάρχει είναι πως ακόμη έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, το Μαρθελίνιο, ο οποίος ακόμη δεν έχει καταφέρει πλήρως να περάσει την αγωνιστική του φιλοσοφία στην ομάδα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει στην πορεία. Με τον Παναθηναϊκό είδαμε μια ομάδα η οποία μπορεί να κοντραριστεί, δεν είναι ότι είναι 2 και 3 επίπεδα πιο πάνω από τις ελληνικές ομάδες και ότι η ΑΕΚ είναι χαμένη από χέρι και στα 2 της παιχνίδια με τη Μαρσέη. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός νίκησε τους Μασαλούς στο πρώτο παιχνίδι της Λεωφόρου. Βέβαια, ήταν ακόμη πολύ αρχή της σεζόν και ακόμη οι ομάδες ψαχνόντουσαν. Έκανε καλές μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές η Μαρσέη το καλοκαίρι. Έκανε δικό της τον Γάλλο Χαφ, τον Κοντόγκμπια, τον πολύ καλό του Σενεγαλέζο, τον Εκστρέμ, τον Ισμαήλ Ασάρ, τον Ομπαμεγιάνγκ φυσικά, τον Γκαμπονέζο επιθετικό που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτές ήταν μερικές από τις καλές μεταγραφές της Μαρσέη. Έχει καλό προπονητή, όπως είπαμε. Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει συμπαθητικά. Εντάξει, στη Γαλλία είναι δύσκολο βέβαια να κοντράρεις την Paris Saint-Germain. Μέχρι τώρα βέβαια είναι ισόβαθμη με την Paris στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Αν και έχει κάνει τις γκέλες της η ομάδα της Μασσαλίας. Και αυτή βέβαια μια πολύ δύσκολη αντίπαλος για την ΑΕΚ. Και φυσικά υπάρχει και ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ, ο οποίος κάθε χρόνο χάνει σημαντικούς παίχτες και φέτος έχασε παίχτες όπως ο Τάντιτς που πήγε στη Φενέρ, όπως ο Κουντούς, πολύ ποιοτικός ο Γκανέζος, πήγε στη West Ham, όπως ο Άλβαρες και αυτός πήγε στη West Ham. Αλλά παίρνει και παίχτες βέβαια. Έχει πάρει μια από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του Άγιαξ φέτος. Ήταν ο Ακπομ, για παράδειγμα. Ο παλιός επιθετικός του ΠΑΟΚ που πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ με την Middlesbrough στην Championship. Ή ο Σούταλο, ο center back της Dinamo Zagreb και της Κροατίας που αγωνίζεται πλέον στον Νέανταρ. Με μια πρώτη ματιά, εάν η ΑΕΚ θέλει να πούμε ότι αρχικά μπορεί να βάλει κάτω μια ομάδα, πιθανότερο είναι αυτή να είναι ο Άγιαξ παρά η Μαρσέη και η Μπράιτον, αλλά αυτά είναι πολύ θεωρητικά ακόμη, είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν και από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο είναι μια τεράστια χρονική απόσταση, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, πολλές ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν. Η λογική λέει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Ακόμη και να βγει τρίτη και να συνεχίσει το conference θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Πόσο μάλλον να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις και να συνεχίσει το Europa League. Όμως από την άλλη, για αυτό το λόγο πανηγυρίζουμε όταν οι ομάδες μας μπαίνουν σε ευρωπαϊκούς ομίλους, γιατί έρχονται σπουδαία μάτς, γιατί τη συζητάει ο κόσμος, γιατί προβάλλονται. Και γιατί σίγουρα παιχνίδια με Άγιαξ, με Μαρσέη και με Μπράιτον είναι αν μη τι άλλο πολύ εμπορικά και είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο μπορούν να ξαναβάλουν την ΑΕΚ δυνατά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Απαιτητικός και όμιλος του Παναθηναϊκού με Βιγιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα. Η Βιγιαρεάλ άλλαξε προπονητή πριν από λίγες ημέρες. Έφυγε ο Κίκε Σετιέν, παλιός προπονητής και της Μπαρτσελώνα, για όσους θυμούνται. Ένας νέος προπονητής με το όνομα Πατσέτα
αναλαμβάνει πλέον το κίτρινο υποβρύχιο, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο για την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Villarreal και αυτή μέσα σε ομάδες όπως η Liverpool, όπως η West Ham, όπως η Leverkusen, όπως η Ρώμα, από τις δυνατές ομάδες του Europa League, παραδοσιακή δύναμη και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η ομάδα του κίτρινου υποβρυχίου. Και μην ξεχνάμε, κυπελούχος Ευρώπης, κάτοχος του Europa League το 2021, σε τον τελικό κόντρα στη Manchester United. Υπάρχει η Ρεν, η οποία είναι μια γαλλική ομάδα, και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ αθλητική, πολύ γρήγορη, δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Και υπάρχει και η Maccabi Haifa. Έχουμε πρόσφατο σχετικά, πέρσι το καλοκαίρι, το παράδειγμα με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Maccabi. Γενικότερα, οι ελληνικές ομάδες δεν τα πάνε καλά με τις ομάδες από το Ισραήλ. Μας ξυπνάνε λίγο εφιάλτες οι ελληνο-ισραηλινές μονομαχίες. Σε αυτό τον όμιλο πάντως ο Παναθηναϊκός, ο καλός Παναθηναϊκός, αυτός που είδαμε στα περισσότερα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προγραμματικών φέτος, μπορεί να το παλέψει, μπορεί να βάλει από κάτω τη Maccabi Haifa, γιατί όχι να βάλει από κάτω του και τη Ρεν, όσο δύσκολο και αν είναι. Και ισχύει και αυτό που είπα και στον όμιλο της ΑΕΚ, ακόμα και στην τρίτη θέση να βγει ο Παναθηναϊκός και να συνεχίσει το conference, θα είναι επιτυχία, θα είναι κάτι σημαντικό. Ξαναλέω και για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που είναι μακριά από τις ευρωπαϊκές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε ευρωπαϊκό όμιλο για πρώτη φορά μετά το 2017. Αρκεί να αναφέρουμε πως είχε 5.000 στη βαθμολογία στην κλήρωση. Είχε πάρει το συντελεστή της Ελλάδας, γιατί την τελευταία πενταετία δεν βρισκόταν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και χαμηλά. Ήταν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Και γι' αυτό έχουν και δύσκολες κληρώσεις. Πιστεύω πάντως πως ο Παναθηναϊκός, που ενισχύθηκε και αρκετά και πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος σε σχέση με πέρσι, και αν προλάβουμε θα συζητήσουμε και αυτά σε λίγο με τις μεταγραφές, μπορεί να, ακόμη και να προκριθεί από αυτόν τον όμιλο, και σίγουρα έχει ψηθεί από τα 6 παιχνίδια ευρωπαϊκά προκριματικά που έδωσε το καλοκαίρι, και μπορούν αυτό να του δείξουν τον δρόμο. Και πάμε και στον Ολυμπιακό. Μόνο απογορευτικός δεν είναι ο όμιλος του Ολυμπιακού. Πρώτος όμιλος με West Ham, Freiburg και Μπάτς Κατόπολα. Καταρχάς να πούμε πως ο Ολυμπιακός σε σχέση με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει στην Ευρώπη και μετά το Δεκέμβριο. Δηλαδή, minimum να πάρει την τρίτη θέση που βγαίνει στο Conference League, γιατί η Μπάτς Κατόπολα είναι μια ομάδα που ούτε ευρωπαϊκή εμπειρία έχει, ούτε μεγάλη δυναμικότητα έχει. Κάτι σαν την Τσουκαρίτσκι που ο Ολυμπιακός πραγματικά την καθάρισε με δύο νίκες και με ευρύ σκορ κιόλας στα προκριματικά. Μπορεί λοιπόν, αν είναι σοβαρός, να πάρει δύο νίκες με την Μπάτς Κατόπολα, να έχει 6 βαθμούς στο σακούλι και να καπαρώσει σίγουρα την τρίτη θέση, και από εκεί και πέρα να ψάξει μια από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση του Europa, να το παλέψει ανάμεσα σε West Ham και Freiburg. Η Freiburg είναι μια ομάδα που την ξέρει ο Ολυμπιακός, την αντιμετώπισε και πέρσι, δεν είχε τα καλύτερα αποτελέσματα κόντρα στους Γερμανούς. Είναι μια ομάδα Bundesliga με όλη την δυσκολία που μπορεί να ενέχει αυτό. Είναι μια ομάδα που έχει ομοιογένεια, που έχει ένα προπονητή, τον ίδιο προπονητή εδώ και 11-12 χρόνια, και κράτησε τον κορμό της. Η Freiburg, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Σέντε που πήγε, και του Φλέκεν που πήγανε στην Μπρέντφορντ, του Φλέκεν του τερματοφύλακα, δεν έχασε κάποιον άλλον σημαντικό παίχτη, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Κράτησε τον βασικό της κορμό, οπότε πάνω κάτω θα είναι η ίδια ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός πέρσι τέτοια εποχή στους ομίλους. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα είναι καλύτερος φέτος σε σχέση με την περσινή ομάδα. Πέρσι είχαν γίνει αρκετά λάθη στον προγραμματισμό, ήρθανε παίχτες πολύ τελευταία στιγμή. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να παίξουν και Ευρώπη, όπως για παράδειγμα ο Χάμες Ροντρίγκες. Υπήρχε μια ανισορροπία γενικότερα στην ομάδα. Φέτος ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στην ενίσχυσή του. Έχει φτιάξει το ρόστερ και μάλιστα έχει αρκετές ποιοτικές επιλογές, κυρίως από τη μέση και μπροστά. Και θεωρώ πως αυτή τη φορά τα παιχνίδια με τη Freiburg ο Ολυμπιακός μπορεί να τα παλέψει ακόμη περισσότερο και να έχει σημαντικές ελπίδες. Κλειδί θα είναι σίγουρα το παιχνίδι της πρεμιέρας, που είναι με τους Γερμανούς. Και γενικότερα νομίζω πως το πρόγραμμα είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζει τα δύο από τα τρία πρώτα παιχνίδια, από τα τρία πρώτα παιχνίδια λοιπόν του πρώτου γύρου
μέσα στην έδρα του με Φράιμπουργκ και με West Ham, γιατί και στο Καρισιάκι με τη West Ham μπορεί ο Ολυμπιακός να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Και τελειώνει κιόλας με παιχνίδι κόντρα στην Μπάτς Κατόπολα μέσα στο Καρισιάκι, όταν θα είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται βαθμούς για την πρόκρισή του. Και φυσικά υπάρχει η West Ham, η οποία είναι η πιο ποιοτική ομάδα εννοείται του ομίλου. Έχει τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση. Έκανε πολύ καλές μεταγραφές και αυτό το καλοκαίρι η West Ham. Έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πήρε παίχτες όπως ο Κουντούς, όπως ο Άλβαρες. Πήρε τον δικό μας τον Μαυροπάνο. Αρκετές λύσεις. Έκανε πολύ καλή χρονιά και πέρσι στην Premier League. Η West Ham θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, κυρίως στην Αγγλία, την τέταρτη αγωνιστική. Δεν έχει και την καλύτερη παράδοση Ολυμπιακός στην Αγγλία, εκτός να παίζει με την Arsenal στο Emirates. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένας όμιλος που μόνο απογορευτικός δεν είναι για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα για την ώρα. Γιατί ξαναλέω ότι όλα αλλάζουν πολλές φορές. Και τέλος υπάρχει ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα του άνοιξε η όρεξη από τις τρεις διαδοχικές προκρίσεις που πήρε μέσα στο καλοκαίρι στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ είχε και την πιο δύσκολη αποστολή, γιατί εάν έκανε ένα λάθος αποτελεσματικά, εάν αποκλειότανε, δεν θα έπαιζε στην Ευρώπη, όπως έγινε με τον Άρη, ο οποίος αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Δυναμό Κιέβου και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε όμως, πέρασε και τα τρία εμπόδια και βρίσκεται στο Conference, στην διοργάνωση όπου μην ξεχνάμε πως πριν από 2 χρόνια έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όταν αποκλείστηκε από την Marseille. Κληρώθηκε λοιπόν με την Άιντραχτ, με την Ελσίνκη και με την Αμπερντίν. Θα ξαναβρει μπροστά του σκοτσέζικη ομάδα μετά τη Χάρτς την Αμπερντίν. Δεν είναι εμπόδιο το οποίο μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ. Ούτε η Αμπερντίν, ούτε η Ελσίνκη εννοείται, η ομάδα από την Φινλανδία. Η πιο ποιοτική ομάδα στον όμιλο, το πιο υψηλό εμπόδιο θεωρητικά, είναι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Αλλά και την Άιντραχτ πρέπει να τη δούμε πώς θα παρουσιαστεί αυτή τη σεζόν. Γιατί η ομάδα η οποία κατέκτησε το Europa League το 2022 έχασε σημαντικές μονάδες και είχε χάσει και το περασμένο καλοκαίρι σημαντικές μονάδες. Γενικότερα δεν είναι η ίδια ομάδα η οποία ήταν το 2022 που πήρε το Europa League. Η Άιντραχτ, η οποία έχει ξεκινήσει στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 ισοπαλίες κόντρα σε Mainz και Κολονία και 1 νίκη κόντρα στην Darmstadt. Και τη Λεύσκη Σόφιας δυσκολεύτηκε να την αποκλείσει στα προκριματικά του Conference. Χρειάστηκε 2 γκολ προς το τέλος τον επαναληπτικό. Ήρθε 1-1 στη Βουλγαρία με 2-0 για να περάσει στους ομίλους. Και έχασε φυσικά παίκτες όπως ο Lindström που πήγε στην Νάπολη, όπως ο Κολομουανί, το πιο σημαντικό, ο Γάλλος center forward που πήγε στην Paris Saint-Germain, όπως ο Μπορέ. Γενικότερα, ξαναλέω πως η Άιντραχτ θα της πάρει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να βρει, πιστεύω, τα πατήματά της σε αυτή την σεζόν. Και αυτό, ο ΠΑΟΚ, είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να το παλέψει, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Πιστεύω πως δεν είναι χαμένος από χέρι σε καμιά περίπτωση, και ας είναι η Άιντραχτ μια ομάδα που προέρχεται από ένα προηγμένο πρωτάθλημα και, αν μη τι άλλο, σίγουρα έχει πολύ ποιότητα. Επομένως, σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε, ξαναλέω πάλι, κανείς δεν αποκλείστηκε, κανείς δεν πέρασε από την κλήρωση. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για μένα έχουν ελπίδες να συνεχίσουν στις διοργανώσεις τους, σε Europa League και Conference League. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν πιο δύσκολο έργο, αλλά θα το παλέψουν, θα έχουν ως οδηγό τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν στα προκριματικά για να περάσουν στους ομίλους του Champions League. Και ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό για όλες τις ομάδες, γιατί η χώρα μας έχει πέσει αρκετά χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη και χρειαζόμαστε την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή σε αυτά τα 24 παιχνίδια που έρχονται στους ομίλους, για να έχουμε μια καλύτερη τύχη στις επόμενες σεζόν. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στις ομάδες μας. Θα είναι ένα γεμάτο φθινόπωρο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελλα και τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και ελπίζουμε στο καλύτερο.
Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε και για μεταγραφές, κυρίως των ελληνικών ομάδων, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν θα μας πάρει ο χρόνος όμως και θα τα πούμε για τις μεταγραφές μια και καλή πιθανότητα στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Δευτέρα. Θα πούμε μια και καλή και για τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων, αλλά και για το εξωτερικό, γιατί είχαμε και εκεί πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ανταυτού, στον χρόνο που μας μένει, θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ και φυσικά για το μουντομπάσκετ που έγινε σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία και μονοπόλησε το μπασκετικό ενδιαφέρον φυσικά αυτές τις ημέρες. Χθες είχαμε και την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού με τον θρίαμβο, τον τεράστιο άθλο της κατάκτησης του τροπαίου από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι παγκόσμιοι ρεαλιστές στο μπάσκετ και αν το έλεγε αυτό κάποιος πριν από λίγα χρόνια, πολύ λίγοι θα τον πιστεύαν, η αλήθεια είναι, γιατί οι Γερμανοί σαν εθνική ομάδα απήχαν αρκετά από το να χαρακτηριστούν μια υπερδύναμη στο μπάσκετ. Ουσιαστικά ο Ντίρκ Νοβίτσκι ήταν το μεγαλύτερο προϊόν που είχαν βγάλει μπασκετικά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό του Eurobasket τότε που το είχε πάρει η εθνική μας ομάδα το 2005. Όμως δεν ήταν μια εθνική ομάδα που πρωταγωνιστούσε στις τελικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν δεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει βήματα προς τα μπρος, έχουν αναδείξει πολύ σημαντικούς παίχτες και μας έδωσαν μια πρόγευση στο Eurobasket πέρσι, όπου είχαν αποκλείσει και την εθνική μας ομάδα με έναν εξαιρετικό Dennis Schroeder, ο οποίος ήταν αδιαφιλονίκητος, αδιαφυσβήτητος MVP του τουρνουά αυτού. Μάλιστα πήγε να πάρει το βραβείο του χθες χωρίς καν να φωνάξουν ακόμη το όνομά του από τα μεγάφωνα, ο άσος των Toronto Raptors πλέον. Πολύ μεγάλος παίχτης, πραγματικά εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής, ο πολυτιμότερος παίκτης σε αυτό το Mundo Basket. Οι Γερμανοί λοιπόν παγκόσμιοι αθλητές σε χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους και μόνο γι' αυτό μένει στην ιστορία, μένει στα βιβλία της ιστορίας το Mundo Basket αυτό που έγινε στην Ασία, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν μια συναρπαστική διοργάνωση. Η Σέρβια σημαίνει μετάλλιο, δεν τα κατάφεραν στον τελικό κόντρα στους Γερμανούς, μπλόκαραν στην επίθεση, δεν βρήκαν απαντήσεις κόντρα στην ομάδα του Χέρμπερτ. Δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και οι μεγάλοι τους αστέρες. Μια Σερβία η οποία βέβαια παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες σε αυτό το μπάσκετ και μόνο το ότι έφτασε στη δεύτερη θέση του κόσμου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα τελικό, σίγουρα θέλεις να το κατακτήσεις, να το πάρεις το τρόπαιο. Είχαν μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το πρώτο τους μπάσκετ σαν Σερβία, γιατί όλες τις επιτυχίες έχουν έρθει ως Ιουγκοσλαβία με τελευταία το 2002 στην Ινδιανάπολη. Σαν Σερβία είχαν φτάσει στον τελικό του μουντομπάσκετ το 2014, αλλά τότε είχαν χάσει από μια εξαιρετική ομάδα Ηνωμένων Πολιτειών. Και μιας και μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να πούμε πως ήταν η απογοήτευση του τουρνουά. Έχασαν και το μικρό τελικό από τον Καναδά, χθες νωρίς το μεσημέρι. Και γυρίζουν με άδεια χέρια πίσω στην πατρίδα, γυρίζουν με την τέταρτη θέση και όταν μιλάμε για εθνική Ηνωμένων Πολιτειών στο μπάσκετ, η τέταρτη θέση είναι μεγάλη αποτυχία. Ακόμη και η δεύτερη θέση μπορεί να είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεύτερο συνεχόμενο μουντο μπάσκετ που δεν κατακτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 19 θυμίζω το πήρε η Ισπανία. Τα είχαν καταφέρει το 10 και το 14, δύο συνεχόμενες φορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2006 είχαν την παταγώδη αποτυχία με την ήττα του συνομιτελικό, όσο γίνονται τον τεράστιο άθλο βέβαια από την εθνική μας ομάδα. Και στον Καναδά πρέπει να δοθούν τα εύσημα. Για πρώτη φορά ανεβαίνει στο βάθρο, για πρώτη φορά στα μετάλλια, σε παγκόσμιο επίπεδο το χάλκινο μετάλλιο για την ομάδα του Καναδά. Και γενικότερα ήταν ένα μουντομπάσκετ το οποίο θα θυμόμαστε. Είδαμε πολύ ωραίο μπάσκετ στα περισσότερα παιχνίδια. Είδαμε πολλούς πρωταγωνιστές, παρά το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε πολλοί εστίασαν στο γεγονός ότι ήταν αρκετοί αστέρες που απήχαν, που δεν συμμετείχαν με τις εθνικές τους ομάδες στη διοργάνωση. Ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης σίγουρα και η Εθνική Λετωνίας και μάλιστα ο προπονητής της Εθνικής Λετωνίας βγήκε και κορυφαίος προπονητής του τουρνουά αυτού. Η
Λετονοί, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και έχασαν στις λεπτομέρειες για ένα χαμένο σούτ στο τέλος από τους Γερμανούς. Έχασαν στο καλάθι με 81-79. Η εθνική μας ομάδα δυστυχώς δεν μπόρεσε να πάει μακριά. Πέρασε στη φάση των 16, αλλά εκεί η ήττα από τη Λιθουανία ήταν αυτή η οποία αποδείχθηκε καταδικαστική για την συνέχεια. Η εθνική μας, η οποία νίκησε την Ιορδανία, έχασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάφερε να νικήσει σε ένα παιχνίδι τελικό την Νέα Ζηλανδία για την πρόκριση από τον όμιλο. Στον επόμενο όμιλο όμως που βρέθηκε, δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Λιθουανίας και χάσαμε στη συνέχεια και από το Μαυροβούνιο, αλλά είχαν όλα κρυθεί. Γενικότερα όμως είδαμε πολύ ωραίο μπάσκετ, ξαναλέω. Οι Σλοβαίνοι με τον φοβερό Λουκα Ντόνσιτς, που μπήκε μέσα στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης, σταμάτησαν μέχρι τα προημιτελικά και για αυτούς ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, όσο έχουν αυτόν τον πολύ μεγάλο παίχτη που ακούσε τον Ντόνσιτς, τον Άσο, τον Dallas Mavericks, να φτάσουν σε μια διάκριση. Αλλά έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Καναδά, έχασαν 189 στον προημιτελικό, και οι Λιθουανοί που μας απέκλεισαν έπεσαν πάνω στους Σέρβους του Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς και αποκλείστηκαν και αυτοί στους 8. Οι Λετονοί βγήκαν πέμπτη, το ξαναλέω, στο τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία τους. Έκτη η Λιθουανή, έβδομη η Σλοβένη και όγδοη η Ιταλία. Έτσι έκλεισε η οκτάδα. Και υπήρχαν και απογοητεύσεις βέβαια, όπως η Ισπανία, προηγούμενοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, που τερμάτισαν στην ένατη θέση. Οι Ισπανοί αποκλείστηκαν από τον όμιλο κιόλας, τον δεύτερο όμιλο, στη φάση των 16, κάτω από Καναδά και Λετωνία τερμάτισαν. Και καλά, η πολύ μεγάλη απογοήτευση ήταν η Γαλλία, η οποία δεν πέρασε καν τον όμιλο της πρώτης φάσης. Σε ένα συνοθήλευμα παρουσίασαν οι Γάλλοι σε αυτό το τουρνουά. Είχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα, όπως αποδείχθηκε, και αυτό βγήκε και στο παρκέ. Πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης ο Ντόνσιτς με 27 πόντους μέσος όρος. Πολυτιμότερος παίχτης βέβαια ο φοβερός Ντένις Σρόντερ, ο οποίος ήταν και ο ειδήμιος εθνικής πέρσι στο Eurobasket. Συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και στα γήπεδα της Ασίας. Στα 29 του χρόνια, ένας παίχτης ο οποίος είναι να μπορεί κανείς, γιατί τα μεγάλα του παιχνίδια τα κάνει στις διοργανώσεις αυτές των εθνικών ομάδων, σε Eurobasket, Mundobasket και στο NBA. Εντάξει, φυσικά είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αλλιώς δεν θα έβρισκε συμβόλαια εδώ και 10 χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όμως δεν είναι ανάλογη η παρουσία του στα γήπεδα του NBA με αυτό που βλέπεις ειδικά στις δύο τελευταίες διοργανώσεις με την εθνική του ομάδα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Πέρσι έπαιξε για μια σεζόν στους Lakers και βρήκε ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο Toronto και θα είναι μια της ατραξιών, νομίζω, φέτος στους Raptors. Ο πολυτιμότερος παίκτης της Γερμανίας. Οι Γερμανοί βέβαια είχαν και άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές, όπως ο Βάγνερ, όπως ο Όμπστ, παίκτες πάρα πολύ καλοί, που δείχνουν πόσο πολύ μπροστά έχει πάει το γερμανικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Η All-Star ομάδα, να πούμε πως αποτελούνταν από τους Ντένις Σρούντερ, από τον Σάι Γκίλτζεους Αλεξάντερ, τον Άσο του Καναδά, ο οποίος και αυτός έκανε τρομερά παιχνίδια. Συνέβαλε τα μέγιστα στο να φτάσει ο Καναδάς μέχρι το χάλκινο μετάλλιο. Τρομερά παιχνίδια στην οργάνωση. Ο Έντουαρτς και αυτός ήταν ό,τι διασώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλός και αυτός. Τον Μπογκδάνοβιτς και τον Ντόνσιτς. Αυτή ήταν η πρώτη πεντάδα. Και η δεύτερη καλύτερη πεντάδα ήταν ο Ζάγκαρς από τη Λετωνία. Ο Φοντέκιο, επίσης εξαιρετικός ο Ιταλός, παίκτης των Utah Jazz από πέρσι, ο Βαλαντσιούνας ο Λιθουανός, ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος σήγησε στον τελικό κόντρα στους Γερμανούς και ήταν και αυτό ένα από τα αίτια της ήττας των Σέρβων και της απώλειας του μεταλλίου, και ο Βάγνερ φυσικά από την Γερμανία, ο άσος των Ορλάντο Μάτζικ. Καλύτερος αμυντικός ο Ντίλον Μπρουκς του Καναδά. Καλύτερος προπονητής, όπως είπαμε, της Λετωνίας ο Λούκα Μπάνκι. Σε ένα μουντομπάσκετ νομίζω που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Και ξαναλέω, παρά τις κάποιες ηχηρές απουσίες που υπήρχαν, την ιστορία πάντα τη γράφουν οι πρωταγωνιστές. Και αυτό νομίζω ότι βρήκε απόλυτη εφαρμογή και στην φετινή διοργάνωση του μουντομπάσκετ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ σπουδαία διοργάνωση. Παρά το γεγονός ότι αρκετές ομάδες παρατάθηκαν με πολλές απουσίες.
Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η πρώτη, ξαναλέω, για τη φετινή χρονιά. Ελπίζω να είμαστε εδώ πάντα υγιείς και να τα λέμε για οτιδήποτε απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα κάθε Δευτέρα 9 με 10. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στο μικρόφωνο του NSTV. Θα τα ξαναπούμε και πάλι καλώς εχόντων την επόμενη Δευτέρα στις 18 του μήνα, ίδια ώρα στις 9. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και εδώ σύντομα τα ξαναλέμε από τη συνότητα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Να είστε καλά. Γεια.